Γεια σας και πάλι, είμαστε εδώ ξανά για να δούμε το επόμενο που μου έχει φτάσει μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που και αυτό αφορά τον υπολογιστή. Ουσιαστικά είναι ένα προστατευτικό για το πληκτρολόγιο, είναι αυτό εδώ. Είναι κλειστό ακόμα. Μπροστά, εντάξει, οκ, okay, γράφει ότι είναι σχεδιασμένο για το MacBook Pro 17, 15, 13, αναλόγως το μέγεθος του υπολογιστή, σου στέλνω και το αντίστοιχο όπως είναι και το αναμενόμενο. Σιλικόνη. Διαφανές. Θα το δούμε μαζί τους ή άλλως με το που το ανοίξω, γιατί είναι κλειστό ακόμα από εδώ πέρα πάνω. Αυτό, και αν θυμάμαι καλά και από την περιγραφή, πρέπει να έχει και ένα κλίστρο για την κάμερα, ούτως ώστε να μπαίνει μπροστά για να μην σε παρακολουθούν σε περίπτωση που γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε για να το τσεκάρουμε και να το εφαρμόσουμε και πάνω στον υπολογιστή για να δούμε πώς κάθεται, πώς φαίνονται τα πλήκτρα, αν δημιουργεί κάποιο θέμα ή οτιδήποτε. Άρα, πάμε να το δούμε για να το ανοίξουμε μαζί. Και ανοίγοντας το, σκίζουμε αυτό εδώ, οπότε βγάζουμε έξω. Τι έχει, ok, αυτό εδώ. Οκ, δεν είναι κάτι. Ένα απλό χαρτόνι για να μην σπάει. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό εδώ. Και τι βλέπουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Α, έχει και το... Εδώ. Ωραία. Είναι αυτό εδώ. Το keyboard protector. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι... Αυτό για την κάμερα που λέγαμε. Το οποίο μπαίνει πάνω, έχει αυτοκόλλητο, κολλάει και ο διακόπτης πάει δεξιά-αριστερά, οπότε το κλείνει και το ανοίγει. Εδώ. Αυτό. Το πανάκι, φαντάζομαι για να καθαρίσουμε τα πλήκτρα, δεν ξέρω. Και αυτό εδώ, επάνω εδώ έχει, δεν ξέρω αν φαίνεται, και, ναι, φαίνεται, ωραία, και αυτά εδώ από τα χέρια για να μπορούμε να γνωρίζουμε τα πλήκτρα. Τώρα αυτό, ας το πώς κάθεται, για να το δούμε. Λοιπόν, μπαίνει εδώ. Ωραία. Τέλεια. Τα πλήκτρα φαίνονται μια χαρά, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Ωραία, διακρίνεται ότι είναι από πάνω, σαφώς, γλιστράει, δεν κολλάνε τα δάχτυλα, οπότε μπορεί κάποιος να γράψει κανονικά. Ναι, δεν έχει διαφορά, ωραία, δεν δημιουργεί κάποιο θέμα και δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν προσθέτει όγκο στο πληκτρολόγιο. Άρα είναι σίγουρα μια καλή επιλογή, γιατί βοηθάει αν πέσει νερό εδώ πέρα, επειδή αυτό εδώ πέρα είναι νέο κομμάτι. Βοηθάει στο να μην μπορέσει να περάσει τα πλήκτρα, δεν περνάνε σκόνες, το προστατεύει συνολικά, οπότε δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Και αυτό εδώ είναι μια καλή επιλογή για αυτούς που θεωρούν ότι παραβιάζεται σαφώς η ιδιωτικότητά τους όσον αφορά το κομμάτι της κάμερας. Οπότε αυτό είναι τώρα το συγκεκριμένο. Πρέπει να κάνει... 9 ευρώ. 9 ευρώ από την Amazon. Οπότε δεν είναι ακριβό και βολεύει. Αυτά πέρασαν από εμένα. Οπότε σήμερα είδαμε αυτό και έχουμε ακόμη ένα να δούμε, το οποίο είναι πάλι για το laptop. Θα το δούμε μαζί την επόμενη φορά, στο επόμενο βίντεο, γιατί και εκείνο προσφέρει προστασία. Ίσως να σας βολέψει, γιατί και εμένα με πέδεψε κανένα διήμερο για να μπορέσω να βρω ουσιαστικά ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι χειρότερο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Από μένα γεια σας και θα τα ξαναπούμε.